Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη Θεσσαλονίκη. Είναι 45 χρόνια. 45 χρόνια. Όπω συνέβαινε με την αποχέτευση στο Λεκανοπέδιο, όπω συμβαίνει με τι συγκοινωνίε στη Θεσσαλονίκη, όπω συμβαίνει με μια σειρά από πράγματα που γίνονται ακόμα και τώρα, mm -hmm. διαστρεβλώνοντας και τι βασικότερε των ενιών. Δημόσιε συγκοινωνίε. Πού είναι το δημόσιο και πού είναι η συγκοινωνία. Και ας αρχίσουμε από τη συγκοινωνία Α, πρώτα για να δείτε. φτάσουμε στο δημόσιο. Mm -hmm. Είναι έννοιες οι οποίε είναι σχεδόν αντιφατικές και σε μια περιοχή της χώρας η οποία έφερε τον τίτλο συμπρωτεύουσα μέχρι πρότινους και εξακολουθεί να τον φέρνει. Για ποια συμπρωτεύουσα μιλάμε και πού. Στην Ελλάδα βέβαια θα μου πείτε φέτος οι περισσότεροι γκουγκλάραν την Eurovision. Ναι, ναι. Άρα αυτό έχει και μια σημασία, έτσι. Δηλαδή, είναι και για ποια πράγματα ενδιαφερόμαστε και σε ποιο βαθμό τα βάζουμε. Αλλά, μια και λε για τη Θεσσαλονίκη, άμα θα σου πω τώρα πώ η συζήτηση έχει γίνει για το άσυλο, για τη βία, για τα πανεπιστήμια, Παρά για τούτο ή για το, τούτο για τούτο. επιφυλάξει έχουμε εκφράσει εμεί ω ΚΚΟΕ. Λοιπόν, μπορείς. θα σου πω απίστευτο. Σε όλε τι νομικέ σχολέ του κόσμου, πόσε φορέ έχετε ακούσει, ότι στο Χάρβαρντ δικάζουν τον Κολόμβο. Εκεί mm -hmm. κάνουν αυτό. Τα έχουμε ακούσει. Yeah. Ε, και τα παιδιά από τι νομικέ. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη, οι καθηγητέ μαζευτήκαν σε συνέλευση και είπαν ότι απαγορεύονται οι πολιτικέ ιδεολογικέ συγκεντρώσει τύπου αυτού που έκανε η ΚΝΕ. σε κόσμο σε μία αίθουσα και συζήτησαν τη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Τη δίκη τη Χρυσή Αυγή, τι αλλαγέ στο Σύνταγμα, δηλαδή καθαρά νομικά ζητήματα. Μάλιστα. Το μόνο πράγμα που έγινε στην αίθουσα υπήρξε θυελώδε χειροκρότημα δύο ή τρει φορέ. Και είπαν οι καθηγητέ ότι διαταράσσεται η ησυχία του Πανεπιστημίου επειδή υπήρχε έντονο χειροκρότημα. Τι θε να συζητήσω από εδώ και προ, παρακάτω. Μπορώ να κάνω πολιτικό σχόλιο γι' αυτό. Yeah. Δεν μπορώ να κάνω πολιτικό σχόλιο γι' αυτό, άμα το κάνω θα είναι απρε. Yeah. Δεν, δεν θα είναι πολιτικό. πολιτικό δεν γι αυτό. θα είναι πολιτικό. Χρειάζεται Σε να αυτή τη χώρα δεν. Λοιπόν. Για για με, αυ, με αυτή την κατάσταση, με ποιο λεωφορείο, ποιο θα μπει που Νοιάστηκε ποτέ κανένα για το λεωφορείο και το λέω αυτό για του περιβαλλοντολόγου και για μια σειρά από. Ε, το έλεγα στη δεκαετία του 90. Υπάρχει ένα ορισμό, ξέρει σαν του οικοφασίστε ή κάποιου που τραβάνε τα πράγματα στα άκρα και λένε για παράδειγμα ότι είναι βασανισμό να έχει κατοικίδιο. Mm. Είμαστε, φτάνουμε σε αυτούς τους παραλογισμούς. Είναι, είναι φασισμός να έχεις, είναι κακό πράγμα για τα ζώα να έχεις κατοικίδιο. Είναι καλύτερα να είναι ελεύθερα τα ζώα, να μην έχουν. Δηλαδή, πες μου, ανάμεσα στα δέσποτα που λυσομανάνε στους δρόμους από την πείνα, εγκαταλελειμμένα και στα κατοικίδια, Πώ θα ανοίξουμε μια συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, Μπαίνουμε σε παραλογισμό. Άκουγα πριν το φίλο να. να λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με την Ελλάδα. Ούτε τα χαρτιά μου από το λύκειο μπορώ να βρω, ούτε εκείνο μπορώ να βρω, ούτε το άλλο μπορώ να βρω. Και μου ζητάνε μέσα στα 50 χρόνια. Προσέξτε, στα 35 χρόνια λέει η πρόταση ναι, πάμε που έγινε ψήφα αποδεκτή. Δίμον, που πάμε το... στην ψήφο Αποδήμων να το δούμε το τι λένε. Ελλάδος, όπως λένε όπως ότι πρέπει να έχει δύο χρόνια με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ούτε καν συνεχόμενα. Παρουσία εδώ. Δηλαδή, να έχει μυρίσει ρε παιδάκι με αυτόν τον τόπο, ναι. να ξέρει ποιο είναι αυτό ο τόπο. Θα πα να ψηφίσει κάπου. Δηλαδή, πώ να σου το πω. Αν εγώ έχω έναν απόγονο στο Καζακστάν ε, και έχουμε το ίδιο αίμα, γιατί πάμε πάλι στο δίκαιο του αίματο. Μα θεωρούμε ότι το δίκαιο του αίματο είναι ξεπερασμένο πολιτισμός. πολιτισμό. Είναι η πηγή κάθε μορφή ε, ε, ρατσισμού, κάθε μορφή εκφασισμού. Να πα στο αίμα. Δεν είναι το αίμα που φτιάχνει τον πολίτη μια χώρα που την ναι. αγαπάει. Από δηλαδή, Πώ να σου το πω, ρε παιδάκι. Ε, μου. Να δεις. Για να είμαστε τίμοι εδώ. Δυσκολεύτηκε ο, ο Σολομό να γράψει από τα Ιταλικά στα ο... Ελληνικά. <laughs> αλλά έγραψε τον εθνικό Ήμνο. Ο... Για ποια αίματα μου λέτε. Μάλιστα. Ο νόμο σήμερα περνάει επειδή το ΚΚΕ στηρίζει τον νόμο. Για να είμαστε. Όχι, ο νόμο περνάει επειδή η πρόταση του ΚΚΕ. Πέρασε και επειδή δεν είναι αποδεκτή. αποδεκτή. Ακούστε. Έτσι όπω το λε. Δεν την ήθελε έτσι. Έτσι όπω το λε όμω. Ναι, πρόσεξε. έτσι Η δουλειά τη Βουλή είναι να ακούει και την αντιπολίτευση. Βεβαίω, εννοείται. Και κυρίω να ακούει επικονδύσει. Αν πάρουν τα προτάσεις. θέματα, σα ακούω. Μισό λεπτό. Υπάρχει ένα Γίνανε. θέμα όμω εδώ. Κάτσε να οποίο... τελειώσω τη φράση ναι. μου και έπαιξε, πες μου πει: μου, τι θέλει. Ναι. Έγινε μία συζήτηση εκτενή, εκτενέστερη. Μάλιστα. Μπορεί κάποιοι να είχαν φιλοδοξίε χ. Άλλοι. Ψή. Ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή αποφάσισε να το ψηφίσει. Μήπω και φανεί πρωτοπόρο το κουκουέ. Ναι, για ναι. να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Έλα όμω να δει ότι αν δεν ήταν λογικέ οι προτάσει, δεν θα μπορούσε κάποιο να συνενέσει. Όταν το παρουσιάζεται έτσι, είναι σαν να εκβίασε το κουκουέ την κυβέρνηση. Ε... Το κουκουέ ήταν πρωτοποριακό στην πρόταση. Εντάξει. Αυτή είναι μία άποψη. Γιατί ναι, ήταν άποψη. πρωτοποριακό άποψη, στην πρόταση. Αυτή είναι η άποψη του κουκουέ και δικιάσου. Δεύτερον, διάσω. Γιατί διέλυσε και... μύθους ότι παντού γίνεται έτσι. Παντού γίνεται υπάρχει αυτό. Και η άποψη... Στις άλλες χώρες. Δεν γίνεται υπάρχει έτσι. Υπάρχει και, και η άποψη κάνουμε, δηλαδή. ότι αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στη Γερμανία, υποθέτω mm. ο κύριος Δημητρίου, που μπορεί να πάρει το αεροπλάνο, αν έχει λεφτά να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα, mm -hmm. αν δεν έχει λεφτά, απλώ δεν θα ψηφίσει. Δεν και έχει δεν πάρει το αεροπλάνο Ελλάδα? να έρθει. Δεν το ξέρω τι κάνει. Δεν είμαι στο, δεν είμαι στο σπίτι του άνθρωπου. Αλλά σπίτι. λέω, ένα άνθρωπο, ναι. ο οποίο έχει τη δυνατότητα να έρθει εδώ στην Ελλάδα, να πάρει το αεροπλάνο στην ημέρα των εκλογών και να ψηφίσει, έρχεται και ψηφίζει. Εάν δεν έχει λεφτά να πάρει το αεροπλάνο, δεν ψηφίζει. Με συγχωρείτε, έφυγε για ποιο λόγο. Για να βρει την του να ξέρω εγώ γιατί. Για να τη φτιάξει εκεί. Και ενδιαφέρεται και για του ανθρώπου που έχει εδώ. Ναι. Άρα δεσμού με τη χώρα έχει. Ναι. Και τι του είναι δύσκολο να αποδείξει ότι έχει δεσμού με τη χώρα. Τι δεν του για είναι να δύσκολο. πάει να ψηφίσει εκεί. Θα πάει, σου λέει Τι το πειράζει να πάει, δηλαδή, με συγχωρείτε. Να πάει σε Εγώ ένα... άλλο άλλος ερώτησα. Αυτοπροσώπος... Ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί να πάρει το αεροσκάφο από τη Ρώμη και να έρθει στην Ελλάδα να ψηφίσει και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά, δηλαδή. Ακούστε με, αν είναι εγγεγραμμένο στου καταλόγου, αν έχει φροντίσει ναι. να εγγράψει και τα παιδιά του. Το συνεχίζουμε αν έχει μετά. Γεια ε, σα. Ναι. 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 Να σε ευχαριστούμε πάρα θα πολύ, Ελία, σε... να δούμε ε... και... και την εξέλιξή του. Για να για την ψήφο των αποδείμων θα συνεχίσουμε. ούτε νόμο ούτε τάξη όταν σε κλειστό χώρο, ειδικά Εντά αυτοί που κόπτονται για το κάπνισμα, ρίχνουν τα γρηγόνα. Ωραία, <laughs> σύνδεση. <laughs> Με συγχωρείτε, δηλαδή. Απέξω, ε, αλλά... απέξω, δηλαδή, απέξω. Ακούστε, 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 απεξα, πέξα, πέξα. Πέξα, ακούστε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλήθεια. Ε, 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 είμαστε μπροστά σε απουσία κοινή πολιτική λογική. Γιατί έχουμε χάσει τι έννοιε. Τι έχουμε χάσει. Σύντροφοι, συνάδελφοι, να το παραδεχτούμε, τι έχουμε χάσει. Η έννοια λαό δεν είναι υποκείμενο πια. Δεν είναι ιστορικό ε, υποκείμενο. Δεν υπάρχει. Λαός, δηλαδή. δεν υπάρχει έννοια του λαού. Πώ θα σα το πω, δεν υπάρχει. Και υπάρχει ο κατακαιρματισμό σε εταίρου, συνεταίρου, συνομιλητέ. Ε, αυτά. Ε, για να μην μιλήσουμε ούτε για τάξει ούτε για τέτοια. Λαό λοιπόν έχει εξαφανιστεί. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα αυτό. Το οποίο πέρασε και στην Ελλάδα. Η έννοια του δημοσίου αγαθού έχει πάει περίπατο. Το καταλαβαίνετε περίπατο. Η υγεία, αν είναι ή δεν είναι δημόσιο αγαθό, mm. ποιο μπορεί να το αμφισβητήσει ότι οφείλει να είναι δημόσιο αγαθό σε ευνομούμενη σύγχρονη πολιτεία στον 21ο αιώνα γιατί δεν μπορεί να απολαμβάνει ο άνθρωπο που έχει το πρόβλημα των υπηρεσιών. Φτάνουμε να μιλάμε για επιστολική ψήφο και φτάσαμε και περάσαμε Υπάρχει, και από ηλεκτρονικέ ναι. συνταγογραφίε και χίλια δυο, mm -hmm. και έχει ακόμα ασθενεί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιο βαθμό που δεν σου περνάει από το μυαλό. Mm -hmm. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Στο χθεσινό νομοσχέδιο που πέρασε, ένα νομοσχέδιο mm -hmm. σκούπα που είχε κάτι προθεσμίε, κάτι τέτοια, κάτι μαζέματα, πέρασε. Έτσι δεν έδωσε κανένα σημασία. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό και θα τρομάξει. Τα παιδιά που, με ειδικέ ανάγκε, ναι, αν πω. οι γονεί του έχουν λεφτά, mm -hmm. μπορούν μόνα του να πληρώνουν τον άνθρωπο που θα έχουν δίπλα του και να διαλέγουν εκείνη όποιον θέλουν και να τα συνοδεύει και προβλέπεται αυτό. Αυτά που δεν έχουν, τι θα κάνουν. Δεν θα μπορούν να έχουν. Δεν θα μπορούν να ενσωματωθούν ποτέ σε κανένα σχολείο, χριστιανέ μου. Και άρα πέφτει το κόστο κατασκευής κατασκευή των απαραίτητων προποθέσεων, τη πρόσληψη του προσωπικού, τα παιδιά τα ανάπηρα, ο τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί τα παιδιά με ειδικέ ανάγκε. Τι αυτή η διάταξη. Τις... Βέβαια καλέ, πέρασε. Μάλιστα. Έτσι. τουρλοπουκιδών. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, για να δούμε την κατάσταση, μπλέκουμε τα ελληνοτουρκικά με τα εξάρχεια. Τη Eurovision με ε, το αυτό δεν το δέντρο κάνω, το όλοι. αυτό έγινε χθε το... από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, όχι. στο Κοινοβούλιο. Γενικεύεται, από τον κύριο γενικεύεται έτσι, η δεν αντίληψη ναι. ότι άμα τα χτυπήσει όλα σε ένα μπλέντερ, τα πράγματα είναι πιο δημοκρατικά. Ε, δεν τα χτυπάμε, δεν όλοι, είναι δημοκρατικά. Δεν, δημοκρατικά. Δεν, τα χτυπάμε. δεν, μιλάω για σένα. για όνομα όχι, τη Βουλή, Παναγία. Στη Βουλή, στη Βουλή μέσα, αν δεν γίνονται συζητήσει σε βάθο, που σημαίνει δεν έχω τροπολογίε τελευταία στιγμή, δεν έχω νομοσχέδια τα οποία έρχονται έτσι. Στα ελληνοτουρκικά, Εξέρει κανένα την πραγματικότητα την περίπλοκη στην Και περιοχή. Επειδή είπε ότι έχουμε χάσει. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Πριν ξεκινήσουμε τα ελληνοτουρκικά. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Να πω ότι από τα θεωρία μα παρακολουθούν τα παιδιά από το πρώτο Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Αχαρνών. Ποια Α. τάξη ναι. είσαστε. Πρώτη, πρώτη Και χάσανε Μπράβο. μάθημα σήμερα, κάνανε βόλτα στο Skype. Ευχαριστούμε λοιπόν. πολύ, που είστε στάζουν εδώ. Οι λοιπόν, ε, οι ε, στάζουν οι αίθουσε. Λοιπόν, οι πάμε. Γιατί έχει δίπλα κάτι σχολεία που στάζουν. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ε, Περιπλέκεται η κατάσταση. Ε, η κατάσταση περιπλέκεται και η Ελλάδα είναι στοχοποιημένη προπολού. Από τους Τούρκους. Είναι στοχοποιημένη προπολού και από τους Τούρκους και από τις απε, α, επιλογές των κυβερνήσεων. Κοιτάξτε, όταν έχετε παντού βάσεις και ο άλλος απειλεί, εκ των πραγμάτων, πώς πάνε οι άλλοι κάνουν και βάζουν κάτι σημαίες εκεί, mm κάνω -hmm. κάνουν στον Εύρο, όλες αυτές οι, οι μαγκε που κάνουν οι Τούρκοι, ε, ε, στοχοποιούν τη χώρα γιατί η χώρα είναι σάντουιτς εκ των πραγμάτων. Στήριξη φραστικά μπορεί να έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτάω, ανοιχτά σύνορα έχει. Για πρόσφυγε να φύγουν, όχι. όχι. Μιλάτε για συμφωνία και στήριξη. Ωραία, ποια στήριξη. Από τον Άτο, ποια στήριξη. Mm -hmm. Νατοικέ δεν ήταν οι δύο χώρε στην Κύπρο. Η Ελλάδα και η Τουρκία. Δείχνει όμω. 35 να υπάρχει... χρόνια βιώσιμη λύση του Κυπριακού που την είδατε. Δείχνει Παραμένει όμως... η γραμμή εκεί. Παραμένει, Παραμένει. το τείχο εκεί. Ναι. Παραμένουν στρατεύματα κατοχή εκεί. Αλλά ενα... Παραμένουν. Αλλά η Ελλάδα και Συμφωνία κάνανε για τα πυρηνικά οι Σύρια. Για τα χημικά. Που θα φεύγανε, που περάσανε και από την Κρήτη τα ναι. χημικά, ωραία συμφωνία, με την κάλυψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των Γαλλικών ναι, δυνάμεων ναι. και των ε, με Ιταλικών και πάει λέγοντα. Πού είναι η Συρία σήμερα, Ναι. Δείχνει... Συμφωνία δεν είχε κάνει στην αρχή με τον Ντέιτον, πριν Μάλιστα. φτάσουμε στο Ραμπουγιέ, ναι. η Γιουγκοσλαβία. Είναι κομματάκια. Δι... Έχετε δει το σχέδιο για τη Μεγάλη Μέση Ανατολή. 22 κράτη θέλουν να φτιάξουν οι Αμερικανοί. Τρει Λιβύε, πέντε Σουδάν, 22 κομμάτια να τεμαχίσουν ναι. από εδώ και από εκεί. Συμφωνία κάναν και, και οι Κούρδο. Πάντω οι ευρωπαϊκέ χώρε είδε... στηρίζουν, χέρι. στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα. Ευρωπαϊκές είναι αυτές οι ευρωπαϊκέ είναι αυτέ οι χώρε και δείχνει να υπάρχει και στο εσωτερικό τη χώρα. Ποια συμφέροντα στηρίζουν, ποια συμφέροντα. Στο... Ε, στη δική ε, μας θέλω... Κάνετε λάθο. Τη ε... δική μα θέση είναι ότι οι ευρωπαϊκέ συμφέροντα υπερασπίζονται. Αυτή τη στιγμή σκοτώνονται Γάλλοι και Αμερικάνοι από ποιον θα πάρουμε τι δύο φρεγάτε. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. για την ακρίβεια έχουμε λίγο χρόνο. Θέλω την ανάλυση σου σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα για αυτό το θέμα, γιατί το έχει παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή τον βλέπει να απομονώνεται και να προχωράει σε αυτέ τι κινήσει. Κατά τη γνώμη μου, φαίνεται. Θέλω να... ότι κατάλαβε, θέλω. Θέλω την άποψη τη Κανέλη. Λοιπόν, φαίνεται. Δεν μπορεί να είναι και διαφορετική από το κόμμα. Ναι, δεν θέλω ναι, ναι. την. Είναι... Λοιπόν, φαίνεται. Θε τη διατύπωσή μου. Αυτό. Επειδή ασχολούμαι με αυτό πάρα πολλά Μπράβο. χρόνια. Λοιπόν, φαίνεται να απομονώνεται διπλωματικά. Με τον ίδιο τρόπο που φαινόταν και όταν πήγε στην Αμερική και πιάσανε τους, του τους γύρω του γιατί έπαιζε ένα ξύλο με του το ανθρώπου τη ασφάλεια. Δεν είναι όμω αληθέ. Έχει εξαιρετικέ σχέσει εμπορικέ και άλλε με τι ΗΠΑ έχει εξαιρετικέ σχέσει εμπορικέ και άλλε μέχρι τα το νομίσματά του έχουν συνδέσει με τη Ρωσία, δηλαδή με του μεγάλου παίκτε. Εξακολουθεί να απειλεί με τι σχέσει που έχει με το Πακιστάν σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη πυρηνική δύναμη. Θυμίζομαι του ανθρώπου που γράψανε για το πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιο το 98-99, δηλαδή 20 χρόνια πίσω. Γι' αυτό σε ρωτώ. Άρα αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα εσωτερικά, έχει προβλήματα οικονομικά. Υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι στείλουν Ισλαμικά κόμματα, ε, μπορεί να παίζει με τη δημοτικότητά του πάνω ή κάτω. Νομίζω ότι η μεγάλη στροφή στον Ερντογάν συνέβη μετά το πραξικόπημα, mm. το οποίο ξέρει από πού ήταν κινούμενο και προσπάθησε και το κατάφερε σε έναν βαθμό να επιζήσει, αλλά τα πληγωμένα σκυλιά είναι πάντοτε πιο άγρια. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπάρχουν, ε, εκκρεμόντως όπως το Κυπριακό, υπάρχουν αντιπαλότητες όπως η προαιώνια αντιπαλότητα της Αιγύπτου με την Τουρκία. Υπάρχουν οι σχέσει του Ισραήλ με την Τουρκία που δεν είναι αποσαφινισμένε. Υπήρξαν εξαιρετικά καλέ και κάποια στιγμή χαλάσανε και τώρα ξαναγίνονται. Υπάρχουν πολλά συμφέροντα, πολλή αγωγή, ε, πολύ καινούργια τεχνολογία 5G. Με. Θα με θυμηθεί στο επόμενο επίπεδο και τη ελληνοτουρκική διαφορά. Θα είναι με πιανού το 5G θα πάμε. Αν θα πάμε με κινέζικο ή αν θα πάμε με αμερικάνικο. Εκεί θα παιχτεί όλο το πράγμα. Όλο το πράγμα. Εξού και τα ηλεκτρονικά. Και τα χίλια δυο άλλα. Πες η μας... αλήθεια είναι ναι. ότι η αυτοδυναμία που έχει αποκτήσει η Τουρκία στο ε, το κομμάτι των ενόπλων δυνάμεών τη και κατασκευαστικά και χίλια δυο άλλα πράγματα, εντάξει, το γαμπρό του που έχει τη δουλειά που βγάζει ναι, τα λεφτά ναι, ναι, είναι. Ναι, ναι. Και είναι από τι χώρε που κάνουν και πολύ μεγάλη εξαγωγή σε όπλα. Εντάξει, όταν ακούς και τον καμένο να σου λέει ότι τα Εμμυράτα είναι στη Μεσόγειο και πρέπει να κάνει Μεσογειακή, δεν μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση μας... σοβαρή. Και... Εγώ θα ανησυχούσα και θα ανησυχώ. Με δύο πράγματα που πρέπει να γίνονται. Να είναι ενήμερος ο ελληνικός λαός για την πραγματικότητα, ενήμερος ναι. και προετοιμασμένος. Και, δεύτερο. και δεύτερον, να είναι αποφασισμένος να μην εμπλακεί σε ρήξη και ένταση και πόλεμο για αλότρια συμφέροντα. Διότι τα κυριαρχικά Είμαστε. δικαιώματα αυτού του λαού και αυτού του τόπου οφείλουν να είναι ιερά, απαραβίαστα και υπερασπιζόμενα από ποιον. Ποιος θα τα υπερασπιστεί παιδιά, ποιος. Πρόεδρος ο Αμερ ο πρόεδρο ναι. τη Δημοκρατία. Για μα ούτε μία σημασία έχει. Ούτε μία σημασία έχει. Mm. Δεν μα νοιάζει ποιο θα είναι. Κάποιο. Γεια σου, θα είναι. Λιά, Ευχαριστούμε πολύ. Να, να είναι καλά. γυναίκα.